Κύριε Τσαμόπουλε, το σημερινό αποτέλεσμα σας ικανοποιεί? Σε άλλες περιπτώσεις και με άλλες συνθήκες πιθανόν μας ικανοποιώσει. Σήμερα όχι. Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Είχαμε πει αυτά που έπρεπε να κάνουμε για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Δυστυχώς είχε 2 πρόσωπα η ομάδα μου. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλή στα 2/3 του γηπέδου. Μέχρι εκεί ήταν καλή, είχε καλή ανάπτυξη, προσπαθούσε με σωστό τρόπο να φέρει την μπάλα μπροστά. Αλλά δεν απειλήσαμε καθόλου, δεν δημιουργήσαμε καμία ευκαιρία. Ένα θέμα που μας απασχολεί, που το έχουμε σαν πρόβλημα, δεν μπορούσαμε να βάλουμε την μπάλα σωστά στο επιθετικό τρίτο και να έχουμε συνεργασίες. Δεν πατήσαμε καθόλου δηλαδή την αντίπαλη περιοχή, με αποτέλεσμα να μην δημιουργήσουμε ούτε μία ευκαιρία παρά την περιοχή που είχαμε μέχρι εκεί και που ήταν βέβαια και με μία λογική του αντιπάλου να μας δώσει χώρο. Στο δεύτερο ημίχρονο τα σώματα ήταν πολύ καλύτερα, πήραν αρκετά μέτρα στο γήπεδο και κυρίως ήταν επικίνδυνες αντεπιθέσεις. Εμείς όσο πέναγε η ώρα κουραζόμαστε, προσπαθήσαμε πρώτα απ' όλα να μην τρώμε αντεπίθεση και μετά να κυνηγήσουμε και εμείς με τον ίδιο τρόπο τον γκολ. Σε αυτή την προσπάθεια είχαμε 2 ευκαιρίες καλές, όπως και τα σώματα 2 ευκαιρίες καλές. Θεωρώ ότι όποια ομάδα έβγαζε γκολ θα ήταν επί το παιχνίδι. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, θεωρούμε ότι αν το δούμε ότι πήραμε ένα βαθμό εκτός έδρας από μια πολύ καλή ομάδα, θεωρούμε ότι είναι θετικό. Αλλά θα πρέπει για να, όπως είπαμε, σας το έχω πει πολλές φορές, να αλλάξουμε λίγο τρόπο σκέψης στη Διάνα. Αυτά τα παιχνίδια, αν είμαστε σε καλή κατάσταση, πρέπει να τα κερδίσουμε. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα πάνω σε αυτόν τον τομέα. Μένουμε να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, να είμαστε αισιόδοξοι και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Έγιναν αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, βοήθησαν την ομάδα, κατά τη γνώμη σας? Όχι όπως περίμενα, αλλά σίγουρα δώσανε περισσότερη ενέργεια στην ομάδα, τουλάχιστον οι 2 από τις 3. Μπορεί να εκτιμηθεί θετικά το γεγονός ότι τα νέα παιδιά πήραν χρόνο συμμετοχής σήμερα στο παιχνίδι και ανταποκρίθηκαν? Όπως θα έχετε παρατηρήσει και το ξέρετε κιόλας, είμαι ένας προπονητής ο οποίος δεν κοιτάω ηλικίες, δεν κοιτάω ονόματα. Το ξέρουν αυτά πρώτα οι προσφερειστές μου βέβαια και μετά όλοι οι άλλοι. Έτσι λειτουργήσα και σήμερα. Θεωρούσα ότι κάποια παιδιά έπρεπε να παίξουν και ας είναι μικρά. Δηλαδή, έκανα αλλαγή που να βγάλω μεγάλο και να βάλω μικρό, αντίθετα με τη λογική ότι βγαίνουν οι μικροί και μπαίνουν οι μεγάλοι στο δεύτερο. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Πιστεύω ότι τα νέα παιδιά της ομάδος και γενικά θέλω να τους δώσω όσο να δω περισσότερο χρόνο συμμετοχής μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Το επόμενο παιχνίδι? Το επόμενο παιχνίδι είναι στο γήπεδό μας με τη Νέα Ιωνία, μια ομάδα η οποία έχει ανωδική πορεία το τελευταίο διάστημα. Νομίζω έχει ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων, ίσως είναι και αίτητη και θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα εξίσου καλή και μέσα και έξω και κυρίως έξω έχει δείξει ακόμα καλύτερο πρόσωπο. Θέλει μεγάλη προσοχή και κυρίως θέλει και εμείς να δουλέψουμε με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να το προσεγγίσουμε με στόχο μόνο την νίκη. Coach, είπες ότι άλλες εποχές μπορεί να ήταν καλός βαθμός, τώρα όχι και τόσο. Άρα να φανταστούμε ότι είναι στόχος η δεύτερη θέση για τη Διάνα, έτσι? Θα έλεγα δεν είναι στόχος με την έννοια ότι είναι αρκετά μεγάλη βαθμολογική απόσταση. Απλώς για τους ανθρώπους που ξέρουμε και που δουλεύουν στη Διάνα, από τη μέρα που πήγα είπα ότι ο πρώτος στόχος, και χαίρομαι που το λέτε, που μου βάζετε αυτήν την ερώτηση, ο πρώτος στόχος είναι να αλλάξουμε τρόπο σκέψη στη Διάνα, να την κάνουμε από μια ομάδα που έπαιζε για να παίζει σε μια ομάδα η οποία να παίζει για να κερδίζει και σιγά σιγά να κερδίσει μια μεγαλύτερη θέση στο σεβασμό του αθηναϊκού ποδοσφαίρου, όλων των εμπλεκόμενων στο αθηναϊκό ποδοσφαίρο. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν κοιτάω βαθμολογική θέση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να φτάσουμε τη δεύτερη θέση. Νομίζω είναι μεγάλη απόσταση και η ομάδα που είναι στη δεύτερη θέση είναι μια πολύ ικανή ομάδα, εξαιρετική σε όλους τους τομείς. Οπότε νομίζω ότι εμείς θα κυνηγήσουμε μέχρι το τέλος την υψηλότερη δυνατή θέση. Αλλά πάλι το ξανατονίζω και το λέω σε όλους, φυσικά πρώτα απ' όλα στον οργανισμό της Διάνα, ότι στόχος μας είναι να βάλουμε φέτος σε όλους τους τομείς το λιθαράκι, όπως είπε και ο κ. Χαλαμπόπουλος, να βάλουμε νέα παιδιά, να δούμε όλα τα παιδιά. Και αν αυτό μπορούμε να το συνδυάσουμε και με θετικά αποτελέσματα, θα είναι ακόμα καλύτερα. Να τερματίσουμε όσο δυνατόν πιο ψηλά. Όμως, πρώτος στόχος είναι να αξιολογήσουμε όλο το υλικό και να κάνουμε τη Διάνα λίγο μια ομάδα με αλλαγή νοοτροπία. Μια τελευταία ερώτηση, Κώστα. Είσαι περίπου 1,5 μήνα, 2, δεν είσαι παραπάνω, νομίζω. Όχι, ναι, ούτε 1,5, με 5 εβδομάδες. 5 εβδομάδες. Τι βλέπεις σιγά-σιγά λοιπόν, τι αλλάζεις στην ομάδα, βλέπεις σιγά-σιγά αυτά που θέλεις? Αυτό ναι που είδα και σήμερα και το είδα από το προηγούμενο παιχνίδι είναι ότι είμαστε μια ομάδα πλέον, έχουμε γίνει περισσότερο ομάδα, είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στο γήπεδο σε επίπεδο μονομαχιών, το οποίο ήταν ένα πράγμα που μας είχε στοιχήσει πολύ στα προηγούμενα παιχνίδια. Είχαμε αφελή χασίματα βαθμών από αυτές
από αυτή την αδυναμία. Τώρα έχουμε μια ομάδα, αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται πιο ανταγωνιστική και σε επίπεδο μονομαχιών και σε επίπεδο ρεαλισμού. Θέλω να της βάλω λίγο το ρεαλιστικό ποδόσφαιρο μέσα της, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι αξιόλογη στο να παίξει, έχει καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά δεν δημιουργεί ανάλογα τις προϋποθέσεις για να κερδίσει και δεν το κυνηγάει και με πάθος αυτό. Είναι μια ομάδα δηλαδή αρκετά soft που προσπαθούμε να την κάνουμε λίγο πιο γεννημένη νικήτρια και κυρίως πιο δυναμική.